Κυρίε και κύριοι, πάμε ευθύ αμέσω στι Βρυξέλλε να συναντήσουμε τον Γιάννη Παλαιολόγο, καθώ έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Καθώ στο φω τη δημοσιότητα, Γιάννη, βλέπουν ε, οι δραματικοί διάλογοι εκείνη την ώρα ε, που άλλαξε τελικά ε, πορεία το αεροπλάνο από τον πύργο ελέγχου τη Λευκορωσίας προ τον πιλότο του αεροπλάνου. Και μάλιστα του είπαν πω αν δεν το προσγειώσει το αεροπλάνο θα ανατιναχθεί. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ναι, διέρευσε στο, στο δίκτυο Nexta που είναι αυτό το δίκτυο στο Telegram το οποίο συνειδητή είναι ο Ράμαν Πρατάσεβιτς. Ε, μέρος ενός διαλόγου που φέρεται να είναι ο διάλογος μεταξύ του πύργου ελέγχου στη Λευκορωσία και του αεροσκάφου Ryanair, όπου οι υπάλληλοι του πύργου ελέγχου λένε στον πιλότο ότι υπάρχει βόμβα στο αεροσκάφος και ότι ενδέχεται να εκραγεί πάνω από το Βίλνιους και γι' αυτό το λόγο η σύστασή τους είναι να, να εκτραπεί από τον προορισμό του και να πάει στο Μίνσκ. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ουσιαστικά επιχείρησαν και κατάφεραν να ξεγελάσουν τον πιλότο ώστε να μην οδηγηθεί στο Βίλνιος που ήταν πολύ πιο κοντά ως προορισμός εκεί mm -hmm. εκείνη τη στιγμή. Επί της ουσίας λοιπόν εξαπατήθηκε. Έχεις και αποκλειστικές δηλώσεις Γιάννη από τον Έλληνα που είναι και αυτό στο μικροσκόπιο των αρχών. Θα δούμε και παρακάτω τι εξετάζουν συνολικά οι αρχές και οι ελληνικές και οι διεθνείς. Ο Έλληνας που αποφάσισε και αυτός αυτοβούλος να κατέβει στο αεροδρόμιο του Μίνσκ και να μην συνεχίσει εν τέλει την πορεία του για τη Λουθουανία μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες. Τι σου είπε. Σωστά. Ο Ιάσον Ζήσης μίλησε στον συνάδελφο Γιάννη Παπαδόπουλο στην ε, Καθημερινή και ε, του είπε ότι ο τελικός του προορισμός ήταν το Μίνσκ, ότι πετούσε στο Βίλνιους για να πάρει δεύτερη πτήση μετά προς το Μίνσκ. Ε, ήθελε να συναντηθεί με τη γυναίκα του που είναι ε, και μένει εκεί πέρα. Mm -hmm. Όπως είπε συγκεκριμένα έμεινα στο τέλος της ουράς και ζήτησα να παραμείνω. Δεν αντιλήφθηκα τη συνοδεία μαχητικού αεροσκάφου που είχε σταλεί από τη Λευκορωσία. Δεν είδα ότι συνελήφθησαν ο Ρωμάν Προτάσεβιτς και η Ρωσίδα σύντροφό του Σοφία Σαπέγκα που επέβαιναν στο αεροπλάνο, καθώ εκείνη τη στιγμή είχα ήδη προχωρήσει πιο μπροστά στην ουρά για τον σχετικό έλεγχο. Τον είδα, είπε ο κύριο Ζήση, αλλά δεν γνώρισα ποιο είναι η. Τι, τι περισσότερο είναι. τώρα γνωρίζουμε, Γιάννη, για τον κύριο Ζήση, γιατί είναι λογικό με αυτή την κίνησή του, όπω και οι υπόλοιποι που κατέβηκαν στο Μίνσκ, στο Μίνξ, έχουν κινητοποιήσει, έχουν μπει στο επίκεντρο των αρχών. Τι περισσότερο γνωρίζουμε για τον συγκεκριμένο επιβάτη. Είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδα ζει στην Πάτρα. Είναι παράλληλα ερευνητής μαθηματικών και επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Eindhoven στην Ολλανδία. Είναι παντρεμένος με Λευκορωσίδα. Η σύζυγός του είναι Λευκορωσίδα. Ε, και από ό,τι τουλάχιστον ο ίδιο ισχυρίζεται, Μάλιστα. ε, είχε σκοπό να φτάσει στο Μίνσκ μέσω Βίλνιου, αλλά του ήρθε βολικά κατά κάποιο τρόπο η κρατική αεροπειρατεία. Όπω δήλωσε Εύα και στο, στο Bloomberg προλίγου, ε, προτίθεται τώρα να κάνει εργασία εξ αποστάσεω teleworking από το Μίνσκ. Κάτι στο οποίο δεν έχουν φέρει αντίδραση οι, οι λευκορωσικέ αρχέ. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννη Παλαιολόγο από τι Βρυξέλλε.